Η ΑΕΚ βρίσκεται σε ρυθμού μεταγραφών και ανανεώσεων. Ο εξωτερικό Μονακό, ο Σαμουέλ Γκράτσερ, προτάθηκε στην Ένωση και αποτελεί μια περίπτωση που εξετάζεται σοβαρά από τον ήλιο Ιβιτ. Σύμφωνα με τη Sport Day, η περίπτωση του Γάλλου Μισοπεθετικού έχει αποσχολήσει του κεντρινόμαυρου και τον περασμένο καλοκαίρι, χωρί ωστόσο να προχωρήσει, καθώ η Μονακό αποφάσισε να τον παραχαρίσει δανεικό στην Μπρέστ. Δικό τη έχει αποφασίσει να κάνει η ΑΕΚ και το Σιμάσκι, καθώ άπαντε στην ομάδα είναι απόλυτα ικανοποιημένη από τα δείγματα που έδειξε ο Πολωνό μέσο στο διάστημα που βρίσκεται στην Ελλάδα. Η συμφωνία του περασμένου Ιανουαρίου με τη ρώσικη Γκρόντζι ήταν για οψίων αγοράς που έφτανε το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Η διορία για την εφάπαξ πληρωμή του ποσού λήγει το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Ωστόσο, τα δεδομένα μετά την πανδημία έχουν αλλάξει και στην ΑΕΚ επιθυμούν να πετύχουν μια νέα συμφωνία με την Κρόνζη. Όπω γράφει η εφημερίδα Sport Time, ο μάνατζερ του Σιμάνσκι πήρε το OK από του κινδυνόμαυρου για να αρχίσει διαπραγματεύσει με την Κρόντζη, έτσι ώστε σε πρώτη φάση να σπάσει σε δόσεις το ποσό του 1,5 εκατομμυρίου. Στον τίτλο του Ιανουαρίου, η ΑΕΚ δεν πληρώσε ενίκιο για το Σιμάνσκι. Ο Τσάβι Ρόκα επέστρεψε στην Ελλάδα μετά από σχεδόν δύο μήνε και θα μπει άμεσα σε εφαρμογή το πλάνο ενίσχυση των Πρασίνων. Οι μεταγραφέ που μπορούν να θεωρηθούν σίγουρε ότι θα προχωρήσει ο είναι 6 σύμφωνα με τη Live Sport συνάμυνα αποχώρηση του Αποστολάκη Βελγιανίδη είναι δεδομένη και το πιθανότερο είναι να φύγει και ο Γιώχανσον. Ω εκ τούτου είναι βέβαιο πω αποκτηθούν δύο δεξιοί μπακ, όπω βέβαια και ένα αριστερό, αν που είναι το πιο πιθανό, ο Ινσούα. Στην μεσαία γραμμή υπάρχουν αρκετά εκρεμή ζητήματα, αφού παραμένει άγνωστο το τι μέλη γενέστε με του Ανουάρ και Χριστοδόνη, ενώ πολλά θα εξαρτηθούν για τη συγκεκριμένη θέση και από το αν θα παραμείνει ο Γιώργο Δόνη στον πάγκο. Ο τεχνικό του τριφύλλου εκτιμάει πω Αγίου μπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα ω δεκάρι, ενώ κάποιο άλλο μπορεί να αξιολογήσει το Μαρκανό ιδανικά ω οχτάρι. Σίγουρο είναι λοιπόν πω αποκριθεί τουλάχιστον ένα μέσο. Στου εξτρέμου υπάρχει μια βεβαιότητα, καθώ το μοναδικό δεδομένο αυτή τη στιγμή είναι πω θα φύγει ο Μολό και ότι θα επιστρέψει από τον Πανιόνιο Εμμανουλίδη άγνωστη κατάληξη του δανικού Νατζ, αλλά και με τον Μπέκ που δεσμεύεται ως το 2021. Στην πόρτα της εξόδους από τον Βαου βρίσκεται ο Πόντους Βέλμπουμ σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Σουηδία, με το δικέφαλο μάλιστα να έχει καταθέσει και πρόταση αποδέσμευση των 33 χρονο Άσο, η οποία δεν έγινε δεκτή. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Σουηδία, ο Πάοκ βρίσκεται σε συζητήσει με τον Πόντου Βέλμπουμ προκειμένου να λυθεί η συνεργασία των δύο πλευρών. Η σελίδα Express αναφέρει πω ο Δικέφαλο θέλει να αποτελεσμευτεί από το βαρύ συμβόλαιο του Βέλμπουμ το οποίο ολοκληρώνει το καλοκαίρι του 2021 και γι' αυτό το λόγο του κατέθεσε πρώτα λύση συνεργασία. Ωστόσο, η αρχική απάντηση του Ιδού ήταν αρνητική με αποτέλεσμα να μην έχει βρεθεί μέχρι σήμερα η χρυσή τομή για να σπάσει ο Δικέφαλο στο συμβόλαιο του Σκανδιναβού.